Πιστεύετε κάπου καθένα στην επίδαυρο, γιατί έχει γίνει πολύ έντονο λόγο στο τελευταίο καιρό. Η γνώμη μου είναι ότι η επίδαυρο πρέπει να κλείσει και να σταματήσουν οι άνθρωποι του θεάτρου να συμπεριφέρονται σαν να είναι ένα θεατράκι. Να καρφώνουν καρφιά και να κάνουν τέτοια πράγματα. Η επίδαυρο είναι ένα πολύ σοβαρό μνημείο από την αρχαιότητα και πρέπει να παραμείνει ένα μνημείο και αρχαιολογικός χώρος και μουσείο, τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίζουμε στην Επίδαυρο. Κανένας απολύτως. Είμαι της άποψης ότι οι αρχαιολογικοί χώροι πρέπει να είναι αρχαιολογικοί χώροι. Εκτάκτως μπορούν να συμβαίνουν εκδηλώσεις, όπως εδώ συμβαίνουν στο στήλους του Ολυμπίου Διός. Υπάρχει και μια διαβάθμιση, άλλα μνημεία είναι πιο ιερά και άλλα είναι λιγότερο. Στον Παρθενώνα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πηγαίναμε να κάνουμε καραγκιοζηλίκια με χλαμίδες επειδή έτυχε να είναι στο κέντρο της πόλης. Το σεβόμαστε αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να σεβαστούμε και την Επίδαυρο. Το λέω πάρα πολλά χρόνια αυτό, δεν είναι καινούριο και έχω δημιουργήσει και πολλές αντιπάθειες σε συναδέλφους μου οι οποίοι θεωρούν ότι είναι απευθείας κληρονόμοι του Ευρυπίδη. Δεν είναι, κανένας μας δεν είναι. Πολλοί εκφράζουν επιθυμία ότι θέλουν να παίξουν Επίδαυρο, ακόμα και τραγουδιστές. Υπάρχει και δεν εξέφρουν να μπέλει. Φυσικό είναι. Εφόσον υπάρχει η αρχή σε ένα πράγμα, δηλαδή δεν κατάλαβα από εκεί πέρα πώς βάζει τα όρια. Με ποιο ποιοτόμετρο, ας πούμε, θα απαγορεύσει σε έναν τραγουδιστή να τραγουδήσει. Πώς θα ορίσει ότι μια παράσταση, ας πούμε, του εθνικού είναι άνευ αμφιβολίας πιστοποιημένη η ποιότητά της, ενώ η ποιότητα της τάδε τραγουδίστριας είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μια εξωτερική πιστοποίηση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να καρφώνουμε πράγματα πάνω στα μάρμαρα, διότι αυτό γίνεται. Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη του Καφετζόπουλου. Εγώ διαφωνώ βέβαια. Αλλά ότι έχει ανοίξει μια κερκόπορτα και ο καθένας Φουρέιρα βλέπει αυτό και τα λοιπά, λέει ότι εγώ επειδή έχω λίγο ταλέντο και είμαι λίγο ταλαντούχα και τον ήρα θα παίξω. Τι ρώτησα. Εντάξει, το συνεχίζει όμως, θα το δεις μετά. Το συνεχίζει. Μα τι ρώτησα.